Κύριε Ιβιτς, σαν σήμερα πριν από ακριβώς ένα χρόνο, ο κύριος Σαββίδης σας εμπιστεύτηκε τη θέση του προπονητή του ΠΑΟΚ. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σας έρχεται στο μυαλό για όλο αυτό το διάστημα? Κοιτάξτε, είναι μεγάλη ευθύνη, μεγάλη ομάδα, μεγάλες υποχρεώσεις. Πολύ κόσμο, πολλοί φίλαθλους όποιοι περιμένουν καλά αποτελέσματα. Σίγουρα είναι κάτι που με ικανοποιεί που είμαι εδώ, που είμαι τόσο καιρό εδώ και σίγουρα μου δίνει κουράγιο να συνεχίζω να κάνω την δουλειά μου και να δίνω καθημερινά 100% όσο αφορά την προετοιμασία, όσο αφορά τις προπονήσεις, όσο αφορά τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας. Γιατί είναι κάτι που διάλεξα να κάνω και κάτι που προσπαθώ να μαθαίνω κάθε μέρα κάτι καινούριο, να μπορώ να περάσω τους παίκτες μου. Πόσο διαφορετικός είναι σήμερα ο προπονητής Ιβιτς και ο άνθρωπος Ιβιτς? Κοιτάξτε, ο άνθρωπος Ιβιτς είναι ο ίδιος. Οι άνθρωποι δύσκολα αλλάζουν. Προπονητής Ιβιτς, κοιτάξτε, σίγουρα ότι είμαι πιο έμπειρος. Αυτό είναι κάτι νόητο και σίγουρο από το πριν ένα χρόνο όταν ήρθα και έκανα πρώτη προπόνηση με τη μεγάλη ομάδα. Βέβαια, σε αυτή τη δουλειά πρέπει να μαθαίνεις καθημερινά, πρέπει να είσαι και να δουλεύεις εκτός που είσαι εδώ, εκτός που του γραφείου σου και του αγωνιστικού χώρου. Πρέπει να δουλεύεις και στο σπίτι, πρέπει να ενδιαφέρεσαι και να κάνεις τα πράγματα που μπορούν να σε βοηθήσουν αύριο. Ποιο είναι το μεγαλύτερο μάθημα που έχετε πάρει αυτόν τον ένα χρόνο? Μεγαλύτερο μάθημα είναι ότι δεν υπάρχει χαλάρωση σε αυτή τη δουλειά. Αυτό ήξερα και από πριν βέβαια, αλλά είναι κάτι που βλέπω καθημερινά. Σήμερα μπορεί να είσαι πάνω, αύριο μπορεί να είσαι κάτω. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει σε όλους προπονητές. Είδαμε και χτες ένα παιχνίδι του Champions League που ένας προπονητής πριν 3 εβδομάδες ήταν θεός, κέρδιζε την Μπαρσελόνα 4-0 και χτες έχασε 6-1 και είναι ακριβώς αντίθετο. Γιατί σημαίνουν τέτοια πράγματα στο ποδόσφαιρο και αυτό είναι κάτι που είναι ένα μάθημα βέβαια που πρέπει να αποδεχτείς και πρέπει να προσπαθείς να παλεύεις και να δίνεις καθημερινά ό,τι μπορείς. Κάνοντας αντίστοιχα έναν παρόμοιο απολογισμό σε αυτό που κάνετε τώρα για την περίπτωση της Paris Saint-Germain, ποια είναι η πιο καλή στιγμή του ΠΑΟΚ αυτόν τον ένα χρόνο? Κοιτάξτε, υπήρχαν αρκετές τώρα σε αυτό το χρόνο. Υπήρχε πέρυσι βέβαια που κατακτήσαμε πρώτη θέση στο play-off, που γνωρίζουμε ήδη ότι δυσκολευτήκαμε να μπούμε μέσα στο play-off. Μετά που μπήκαμε είχαμε μείον 2 από τους άλλες 2 ομάδες και στο τέλος καταφέραμε να βγούμε πρώτοι. Υπήρχαν αρκετά παιχνίδια και στην Ευρώπη που ήταν καλά παιχνίδια που έφεραν χαρά στο κόσμο, έφεραν πόντους στην Ελλάδα, πόντους στο ΠΑΟΚ, πρόκριση στους 32 του Europa League. Βέβαια και κάποια ντέρμπι που παίξαμε εδώ, που κερδίζαμε, είναι οι μεγάλες στιγμές. Αλλά όλα αυτά, όπως είπα πριν λίγο, μένουν λίγο και φεύγουν γρήγορα. Η καλύτερη εμφάνιση τακτικά σαν προπονητής, ποια ήταν? Καλύτερη εμφάνιση τακτικά, κοίταξτε. Γενικά, η καλύτερη εμφάνιση του ΠΑΟΚ αυτό το διάστημα. Με το δικό σας κριτήριο, το προπονητικό. Υπήρχε περίοδο, ιδιαίτερα τώρα στο ξεκίνημα του καινούριου έτους φέτος, που είχαμε πάρα πολύ καλές αποδόσεις και καλά παιχνίδια και οι νίκες που κάναμε συνεχόμενες. Είναι ένα σειρά παιχνίδια που παίξαμε καλό ποδόσφαιρο, αποτελεσματικό ποδόσφαιρο και ανεβάσαμε την ομάδα από εκεί που ήτανε.
βέβαια, που ήταν από την αρχή λάθος το δικό μας, γιατί καταφέραμε να βρισκόμασταν πίσω στο βαθμολογικό πίνακα. Έχουμε καταφέρει να επιστρέψουμε και να βρισκόμασταν ψηλά, όχι ακόμα εκεί που θέλουμε, αλλά σίγουρα ότι αυτό το περίοδο της αρχής της χρονιάς φέτος ήταν πολύ καλό. Η πιο δύσκολη στιγμή αυτού του ενός χρόνου? Κοιτάξτε, κάτι είτε είναι δύσκολη στιγμή. Ή κάτι ισοπαλία όταν παίζεις και δεν πας για την ισοπαλία, γιατί εμείς πάμε κάθε φορά για παιχνίδι να κερδίζουμε. Είναι δύσκολες στιγμές. Δεν μπορώ να ξεχωρίζω κάποια ιδιαίτερη στιγμή. Όταν δεν κερδίζεις, όταν χάνεις, όταν παίζεις ισοπαλία, πάντα υπάρχει πίκρα, πάντα υπάρχει στο μυαλό μου ότι μπορούσαμε κάτι καλύτερο να κάνουμε και μήπως έπρεπε κάτι αλλιώς να κάνουμε. Υπάρχει κάποια από αυτές τις στιγμές που θα θέλατε να ξεχάσετε τελείως, να τις σβήσετε? Κοιτάξτε, όχι. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν γιατί από τέτοια πράγματα μαθαίνεις. Αυτά είναι κάτι που σου δίνουν. Είναι στιγμές που προσπαθείς να κάνεις αναλύσεις και προσπαθείς να καταλάβεις τα λάθη που υπήρχαν στο αγωνιστικό χώρο, στη μήπως τακτική, μήπως δεν διαλέξαμε καλούς τους παίκτες. Τα όλα συμβαίνουν, αυτά όλα είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Αλλά σίγουρα ότι δεν ήθελα να το ξεχάσω, γιατί είναι τα πράγματα τα οποία μας βελτιώνουν. Και κλείνοντας, τι είναι αυτό για το οποίο αισθάνεστε περισσότερο περήφανος αυτή τη στιγμή? Περισσότερο περήφανος γιατί αισθάνομαι γιατί πιστεύω ότι η ομάδα είναι στον δρόμο. Η ομάδα έχει περάσει καλές στιγμές, έχει περάσει λιγότερο καλές στιγμές. Όπως είπα πριν λίγο, είναι μέσα στο ποδόσφαιρο όλα, αλλά αυτό που βλέπω είναι ότι η ομάδα είναι δεμένη, η ομάδα ξέρει τι θέλει και δουλεύει καθημερινά. Οι παίκτες είναι επαγγελματίες, προσπαθούν να βελτιωθούν κάθε μέρα και είναι κάτι που βέβαια ικανοποιεί εμένα. Είμαι σίγουρος και κάθε προπονητή, ο οποίος και όταν δουλεύει με την ομάδα και βλέπει ότι οι παίκτες προσπαθούν να γίνουν καλύτεροι, είναι κάτι που σε ευχαριστεί.